χτίσουν στα διάφορα επαγγελματικά λύκια της χώρας. Ο σκοπός ήταν να βελτιώσει τη διαδικασία εγγραφής, μειώντας τη γραφειοκρατία. Οι μαθητές και οι γονείς δεν χρειάζονταν πλέον να παρουσιαστούν φυσικά στο σχολείο. Και επιπλέον μπορούσαν να ενημερωθούν και για τα αποτελέσματα χωρίς να παρουσιαστούν στο σχολείο. Αλλά και οι διοικητικές δομές, όπως οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ή οι δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, μπορούσαν να οργανώσουν και το ίδιο το υπουργείο, μπορούσαν να οργανώσουν καλύτερα το μαθητικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό, αφού ήξερε τη δυναμική των τμήματων των σχολείων μετά το τέλος της διαδικασίας, δηλαδή στο τέλος του καλοκαιριού. Η ιδιοκτήτης του έργου είναι η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Και το έργο βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι και σήμερα. Ο δημιουργός του έργου είναι η ομάδα ανάπτυξης του λογισμικού του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αποτελείται κατά πλειοψηφία από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Και ανοίγει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας. Ο ρόλος της ομάδας είναι η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η συντήρηση έργων του λογισμικού ανεκτικότητα. Και όπως σας είπα, αποτελείται κατά κύριο λόγο από εκπαιδευτικούς προσπασμένους. Όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, οριζόμαστε σε μια ομάδα το πολύ μέχρι 4 ατόμων και ολοκληρώνεται η διαδικασία. Κάποια τέρα της ομάδας, να την προηγούμενη χρονιά. Η ομάδα χρησιμοποίησε ευέλικτο μεθοδολογία ανάπτυξης και συγκεκριμένα χρησιμοποίησε το μοντέλο Agile Scrum. Υπήρχε μια ομάδα προγραμματιστών και υπήρχε και advisory board. Η ομάδα προγραμματιστών είχε καθημερινά ένα δεκάλεπτο meeting που έφυγε από τους ημερήσιους στόχους, ένα εβδομαδιαίο meeting και εβδομαδιαίο απολογισμό, ο οποίος αποστέλλονταν στο advisory board, το οποίο με τη σειρά του έστειλε feedback. Και feedback και σύντομη κύκλη ανάπτυξη, στο backlog. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιήθηκαν τα συνεργατικά εργαλεία που βλέπετε, όπως είναι το Git, ο Matterhorn και το RedMind. Εδώ είναι το για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το EFI, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία ανάπτυξης και οι γνώσεις που προγραμματίζουν κάποια τα οποία διαπάτε. Περνώντας τώρα στην αρχιτεκτονική της εφαρμογής, το σύστημα είναι full decoupled. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε Angular σαν front-end και Drupal 8 σαν back-end. Κάθε χρήστης, ο οποίος ήταν ανάλογα με το ρόλο του, δηλαδή δεν ήταν μαθητής ή οτιδήποτε μόνας, είτε ήταν κάποιος διευθυντής σχολείου, είτε ένας υπεύθυνος της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, της ιδεροβάθμιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, είτε το Υπουργείο, μέσω του interface της Angular, του user interface Angular, συνδεόταν στο σύστημα, η οποία Angular έστελνε REST request στο Drupal. Το Drupal, με χρήση κάποιου controllers, επικοινωνούσε με βάση δεδομένων και απαντούσε με τα κατάλληλα REST responses. Το σύστημα αλληλεπιδρά, καταρχάς με την αρχή δημοσίων μεσόδων του G-System.gr, με το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και με τον τρόμονά μου. Χρησιμοποίησαμε κάποια από τα modules του Drupal, όπως είναι το Drupal Views και το σύστημα Access Management και απόδοση ρόλων, αλλά κυρίως αναπτύξαμε δικά μας module. Κάποια από αυτά είναι το WAF module, το οποίο είναι αυτό που κάνει την κοινωνία με το σύστημα της αρχής δημοσίων εσόδων μέσω που είναι στον κωδικό τάξης. Το Cassost module, το οποίο κάνει την διαλειτουργικότητα με το παρελθόν σχολικό δίκτυο, το οποίο κοινωνία με το παρελθόν σχολικό δίκτυο. Το module για καταμονή των μαθητών και το module για το reporting system. Τέλος, η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω του NVDI και είναι χρήση του Video Drive.
Τρίτο, το επίσημο κριτήριο του Υπουργού Παιδείας. Πώς θα δείτε, υπάρχει υπάρχει ο φάκελος του Ντούπαλ, ο οποίος είναι όλα σχετικά με τον Ντούπαλ, ο φάκελος της Άγγουλας που είναι όλα, του Σόλος που είναι όλα σχετικά με την Άγγουλα. Υπάρχουν κάποια ρυθμίσεων. Ένα επίπεδο πιο κάτω, ο φάκελος Σόλος, ο οποίος είναι ο φάκελος της Άγγουλα. Τα πάντα μέσα οργανωμένα ανάλογα με την λειτουργικότητά του. Ενώ στο φάκελο του Ντούπαλ, η οργάνωση έχει γίνει ένα μόνο. Στο φάκελο του Ντούπαλ, στο αποφυτήριο, ανεβαίνουν μόνο τα μόνο τα οποία αναπτύχθηκαν από εμά. Όχι τα ίδια που είχαμε μόνο του Ντούπαλ. Κάποιος με τον video driver θα πρέπει να κρατήσει μετά
να κάνει κλειά που δεν είναι δικά σου. Εδώ βλέπετε μια εκπληκτική εικόνα του σχήματος που βάζει τώρα. Υπάρχουν διάφορα έκτης εδώ να φέρουν τα δικά μας έκτης, αυτά που εμείς φτιάξαμε. Υπάρχει μια ομάδα από έκτης που αναφέρονται στα δεδομένα της εκπαιδευτής, όπως για παράδειγμα η λίστα των σχολείων ή τις διαθέσιμες ειδικότητες. Υπάρχει μια ομάδα από έκτης που αφορούν την αίτηση του μαθητού, προφανώς έτσι ο μαθητής σε διάφορα έκτης και όχι μόνο σε ένα. Υπήρχαν διάφορες συσχετήσεις εκεί πέρα. Υπάρχουν έκτης για τα αποτελέσματα και υπάρχουν και έκτης που είναι σχέση με τους χρήστες. Συμπήξαμε δύο έκτης χρήστες, core έκτη του users και ένα δικό μας έκτη, το value users, που είχαν την κατάλληλη σχέση για να κάνουν τη δουλειά μας και τη διαχείριση της τόπου. Όπως σας είπα προηγουμένως, προσπαθούσαμε να εγκαταλείψουμε τον πρώτο λόγο όπως θέλαμε. Το βασικότερο για να λειτουργήσουμε το πρώτο backend server ήταν να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που δίνει για εύκολη δημιουργία και διάθεση μέσα στην εξόδου. Χρησιμοποιήσαμε δύο λειτουργίες. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσουμε τα views του Drupal με REST out. Με αυτόν τον τρόπο απλά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα ποια είναι τα σχολεία, τα διαθέσιμα, γίνονται εύκολα και γρήγορα και έχεις κατευθείαν ένα REST out όπως το θέλεις. Το πρόβλημα εκεί αρχίζει να δημιουργείται όταν πρέπει να κάνεις κάτι πιο πολύπλοκο. Αν έχεις δηλαδή περισσότερα από τα ερωτήματα, που δεν έχουν κάποια ερωτική μέσα στην ομάδα εκεί, εκεί με τα views αρχίζουν οι δυσκολίες. Για αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήσαμε μια δεύτερη τεχνική, αυτή τη στιγμή την επόμενη δημιουργήσαμε την κούρση καθαρά κοντρόλες, οι οποίοι όμως θα έχουν REST out. Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν καταφέραμε και υλοποιήσαμε περισσότερο πολύ πρωταθλητές. Και πλέον, όποια δυνατότητα, όποια μέρη επικοινωνίας υπήρχε με τον τρόπο, την λειτουργούσαμε μέσα στους δικούς κοντρόλες, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Και έτσι και παράδειγμα, δεν πρέπει να πιστέψουμε έρωτος από το backend της οπότε, φτιάχναμε το δικό μας κοντρόλ που έκανε και περιμένουσε για αυτή τη δουλειά. Τελικά καταλήξαμε να κάνουμε αρκετούς κοντρόλες, υλοποιούσαν όλα όσα θέλουμε να υλοποιηθούν το backend που θα δίνει την έξοδο στο front-end. Αυτή η έξοδο στο front-end γίνεται μέσω του fruiting system του Drupal, που επίσης είναι το αντίθετο, το οποίο βασίζεται στο γνωστό στην ελληνική κοινότητα σύμφωνα με το δικό μου. Είναι έτσι πολύ ισχυρό και κάνει πολύ καλά τη δουλειά. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που εμείς χρησιμοποιήσαμε από τον Drupal ήταν το σύστημα διαχείρισης χρηστών και απόψη ρόλων. Το χρησιμοποιήσαμε αυτό, αλλά πέρα από αυτό αναπτύξαμε και καθαρά τα δικά μας μόντιου, ούτως ώστε να έχουμε εξουσιοδότηση πρόσβασης των χρηστών. Συγκεκριμένα αναπτύξαμε το Word μόντιου, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει τη διαδικασία εξουσιοδότησης πρόσβασης του ερωτών που ερωτούνται για να κάνει έγκριση. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μια κρίση στο gsix.gr μέσω του Taxinet και αφού γίνει ο authenticate ο αντίστοιχος χρήστης, στη συνέχεια εμείς προχωράμε είτε στο να δημιουργήσουμε το χρήστη αν δεν υπήρχε ήδη, είτε να του δώσουμε την άδεια για να συνεχίσει να κάνει την αίτηση στο σύστημά μας. Ανάλογα, αναπτύξαμε και το δικό μας κάσιμο αρχείο, ώστε να έχουμε την εξουσιοδότηση πρόσβασης μέσω του Πανελλήνιου Πολιτικού Δικτύου για τα άτομα που είχαν διοικητικό ρόλο. Δηλαδή τις περιφερειακές διεθνείς εκπαίδευσης και τις διεθνείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και τις δυνατότητες που δίνουν το Drupal για ρύθμιση μεταγωγών. Συγκεκριμένα, κάναμε δικό μας μόνιμο ρύθμισης, ούτως ώστε όλα τα resources που φτιάξαμε, είτε αυτά ήταν οι ρόλοι, είτε REST resources, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσαμε να εγκατασταθούν μέσω των αντίστοιχων διάφορων αρχείων που δίνει αυτή τη δυνατότητα το δικό λογό. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι για κάθε μόνη ανάπτυξη που φτιάξαμε μπορούσε πλήρως να πάρει το κινητή μέσω της αντίστοιχης εγγραφής σε ένα αντίστοιχο κατάλληλο εκτιμήσεων που δημιουργήσαμε για το κάθε μόνο. Άρα εδώ πέρα, πέρα από τις γενικές δημιουργήσεις τις οποίες μπορούμε να βάλουμε στο τεχόν αρχείο που έχουμε το Drupal και τα μόνος, είχαμε και το δικό μας έργο
κάποιες προκλήσεις ήρθαν στον χρόνο. Για αυτές τις προκλήσεις, για το τι θα δείξαμε, θα σας δείξω κάτι. Καλησπέρα σας. Σε όσους δεν είναι ευχαριστώ. Επιλέξαμε άνθρωπο. Πήγαμε στο τέντρο της αεόπτωσης του Λάβης Άγγιου και διαβάσαμε την πρώτη φράση. Άγγιου is the bathroom, the next piece, που πήγε ο παιδιός του στο τελευταίο. Δεν είχαμε χρόνο να διαβάσουμε παρακάτω και σκεφτήκαμε και γιατί δεν το ξέρουμε. Οπότε ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε, έχω διαβάσει διάφορα άρθρα από την Καλιφόρνια, περί τη Άμα του Φέμπτο. Έχω μελετήσει κάποιες έρευνες, κάποια performance benchmarks. Τελικά καταλήξει ότι το καλύτερο συμπέρασμα που βγάζει, εάν κάτσει να φτιάξει έστω μια δοκιμαστική εφαρμογή σε κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά τα άρθρα που διάβασα έλεγα ότι είναι θέλω, δεν πρέπει. Αυτό εμάς όσο μάθα μας βόλεψε αρκετά. Γιατί όταν πηγήστηκαμε το κανένα μοναδικό σύμπαν, είχαμε κάτι έτοιμο να ξεκινήσουμε να πεις. Κάποια πάντα συγκρίβανε, τα στήσαμε και αυτά χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί ήταν άγγελο λόγο του, ήταν λόγο του, τα οποία ήταν γραμμένα για άγγελο και τεσταρισμένα για άγγελο. Και κάποια χρειαστήκαμε εμείς στη διάρκεια της ανάπτυξης επίσης την κάνει ομαλά. Τα ίσκρυψη. Στην αρχή μας ξέρεις πολύ, ομολογώ. Αλλά στη συνέχεια απολύθηκε πολύ δημοκρατία. Γιατί η ομάδα απέδωσε καλύτερα. Έβγαζε σε ένα συμπροφητή κώδικα από τον έντονα. Έδωσε ομοιογενή κώδικα για δουλειά. Καλύτερο μετρικό κώδικο. Και μάλιστα θα ήθελα και λίγη αυστηρότερη χρήση της προσωπικά. Τώρα, η Άντλερ σου ξεκαθαρίζει κάτι από την αρχή. Αν θες να δουλέψουμε Άντλερ, πρέπει να εντρυφήσεις το React του προγράμματος. Γιατί έχει ενσωματωμένο το RxJS. Αυτό εμείς το είδαμε με καλή διάθεση και χαρά από αυτό. Στην πορεία, εντάξει, εδώ θα τα πούμε όλα. Λόγω μη πρώτερης εμπειρίας σε διάφορα θέματα, είχαμε να μελετήσουμε αρκετά. Είχαμε να σταθμίσουμε χρόνο σε μελέτη και αυτό μας πήγε πίσω, γιατί το έργο είχε συγκεκριμένα deadlines. Πριν από τα πρώτα deadlines, αισθανθήκαμε πολύ πίεση. Αλλά επειδή ήμασταν πολύ δεμένη ομάδα, τα καταφέραμε, πιστεύω, με επιτυχία έτσι να συνέβη. Πάμε παρακάτω. Για το RxJS, εξυπηρετώντας το ασύγχρονο θηρίο, αυτό σκέφτηκα να γράψω. Είναι δεμένη το τίτλο στην άμυνα, όπως σας είπα. Βέβαια, η JavaScript είναι ασύγχρονη από τη φύση της. Αυτά τα θέματα τα βλέπει, εξελίσσεται η γλώσσα. Μάλιστα, στο ESRM έχει εντάξει τα ASIC await, τα οποία βοηθάνε πολύ στο μέλλον του ασύγχρονο πλήσιμο. Εδώ όμως η βιβλιοθήκη αυτή πάει παραπέρα. Ελέγχει τις ασύγχρονες ζωές δομημένων τα events, τα callbacks, με έναν ενιαίο τρόπο. Μια ενιαία φιλοσοφία που χρειάζεται το πρόγραμμα. Βέβαια θα είναι μελέτη. Και ξεκινάμε τώρα να δείξουμε κάποια θεματάκια, έτσι για παράδειγμα, το τι αντιμετωπίσαμε. Φυσικά δεν το αναφέρουμε όλα. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ένα template ενός component. Θα προσέξετε ότι εδώ προσπαθούμε να έχουμε έναν loading spinner, ο οποίος να παίζει όση ώρα περιμένουμε το data stream. Το data stream δεν είναι παρόν εκείνη τη στιγμή. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Πρέπει κάτι να ελέγχουμε. Είχαμε πρόβλημα στο τι να ελέγχουμε. Ψάξαμε και βρήκαμε μια λύση που υποθέτω ότι υπάρχουν κι άλλες. Ίσως να υπάρχει και καλύτερη. Εμείς όμως βρήκαμε μια σταθερή λύση και τη χρησιμοποιήσαμε και για αυτή θα σας μιλήσω. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει το ASIM. Εδώ πέρα. Το ASIM είναι το ASIM Pipe Cycler, το οποίο το χρησιμοποιείς όταν έχεις ένα data stream το οποίο το περιμένεις, έτσι ώστε να γίνει το template rendering που πράγμα θα είναι το data stream field. Έτσι λοιπόν εμείς, για το θέμα του τι να ελέγχουμε, χρησιμοποιήσαμε πηγαίνει ως object objects και όχι observables απευθείας. Τα behavior subject objects είναι
extending το zero project της RGS, στην ουσία, και έχουμε πλέον τη δυνατότητα να θέτεις τιμές προγραμματικά σε αυτά. Οπότε και αρχικές τιμές. Άρα δίναμε αρχική τιμή και μετά ελέγχουμε αυτή τη τιμή. Βλέπετε ότι τελεία size ότι δεν είναι. Εδώ τώρα βλέπουμε πώς κάνουμε τις αλλαγές σε κάποια behavior subject objects στοιχεία που πρέπει να σας δείξω διαφόρων τύπων. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του κωδικά μας είχε να κάνει με το client state management. Το client state management εμείς το ρωτήσαμε με την δημοφιλή τα τελευταία χρόνια βιβλιοθήκη που λέγεται διάλυση. Βέβαια, δεν ήταν απλή επιλογή ούτε αυτή. Είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτήν και στην NGRX Class Platform, η οποία είναι Angular Module, όλο αυτό, το οποίο είναι Redux Device. Ξαναγράψαμε το λίγο Redux, χρησιμοποιώντας την RGS. Εμείς, αντί να χρησιμοποιήσουμε απευθείας την Redux, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, τη χρησιμοποιήσαμε μέσω του Module Angular Redux Class Store. Αυτό το Module σου παρέχει τα κατάλληλα bindings, έτσι ώστε να μπορείς να μιλήσεις με τη Redux με τον τρόπο που θέλει η Angular και η RGS. Για το state immutability, το οποίο είναι εξαιρετικά απαραίτητο, χρησιμοποιήσαμε και το UTM.js. Και για το debugging του store και το store inspection στη διάρκεια της ανάπτυξης, χρησιμοποιήσαμε το extension, το browser extension αυτό που είναι. Εδώ βλέπουμε τώρα μια δήλωση types και interfaces για μία δομή του store που παραδειγματικά χρησιμοποιήσαμε, αυτή που έχει τις περιφέρειες και τα σχολεία. Γιατί τη δείχνω, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα, υπήρχε μια συμβατότητα της TypeScript με το record object του Vue.js, το οποίο εμείς θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό το λόγο ψάξαμε και βρήκαμε μια third party module, το TypeScript.record, το οποίο λύνει μόνο αυτό το πρόβλημα. Εδώ τώρα έχουμε ένα ρεπίσο. Ο οποίος ρεπίσο είναι για αυτή τη δομή που είχατε πριν να δηλώνουμε τους λίγους και τις περιφέρειες. Έχουμε όσοι έχετε σκοφτεί με εντάξει, ξέρετε ότι τα ρεπίσο είναι οι functions, τα οποία εκτελούν ενέργειες πάνω στο store. Υποδέχονται ένα action payload και ανάλογα με το dispatch action που υποδέχονται, εκτελούν την αντίστοιχη ενέργεια. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπετε το κώδικα αυτού του ρεπίσε. Γιατί το δείχνουμε τώρα, γιατί η δομή αυτή, η συγκεκριμένη με τις περιφέρειες και τα σχολεία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Και αντιμετωπίσαμε προβλήματα performance. Με τη λογική που λέμε το Redux, γίνονται κάθε φορά κλόνοι της δομής που έχει μέσα με το immutable που προσθέσαμε εμείς. Γίνονται κλόνοι της δομής, έτσι ώστε να κάνεις αλλαγές εκεί και μετά όλος ο χρόνος θα πάει να πέσει πάνω στο επόμενο state. Για να αποφύγουμε λοιπόν, το ψάξαμε γενικά, το παλέψαμε και βρήκαμε μια βέλτιστη λύση, η οποία και στην αρχική λήψη της δομής και την πρώτη εγγραφή στο store, που είναι πάνω, αλλά και στις αλλαγές που γίνονταν μετά από χρήση, δηλαδή ο χρήστης ας πούμε επέλεγε από την περίοδο σχολείου ή ξέρω εγώ άλλαζε τη σειρά προτίμησης στα σχολεία, εδώ κάτω, πετύχαμε να έχουμε νομίζω ένα καλό performance που κανένας δεν καταλάβαινε νομίζω τίποτε. Βλέπετε αυτή τη with mutations τη μέθοδο. Αυτή η with mutations είναι του Immutable.js. Αυτή φροντίζει έτσι ώστε να γίνεται ένας κλόνος μια φορά και να μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγές με τον κλόνο χωρίς κάθε φορά να μην προλάβει άλλο πράγμα. Πάμε. Και εδώ έχουμε μια select από το store της ίδιας δομής, του Rigid Spark. Η select αυτή επιστρέφει observable, RSAS observable. Εμείς πάνω σε αυτό το observable που επιστρέφει, εκτελούμε τη subscribe τη μέθοδο επάνω εκεί, η οποία μας επιστρέφει subscription object του RSAS. Το subscription object αυτό το κρατάμε, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να καταεκτελέσουμε την unsubscribe, η οποία θα
εκτελεστεί όταν χρειαστεί. Πότε είναι το όταν χρειαστεί, όταν το κομμάτι αυτό θα κατασταθεί. Δηλαδή στην οπισθόη μέθοδο του κομμών. Εδώ τώρα τι έχουμε. Τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε εσωτερικά στην subscribe. Βλέπετε ότι περνάει η δομή όπως έρχεται από το store, το region, και εκτελείται μια άλλο function. Αυτή η άλλο function έχει κώδικο, ο οποίος εκτελείται όποτε αλλάζει το state του store, όποτε αλλάζει από οπουδήποτε μέσα στην εφαρμογή. Εδώ μέσα ενημερώνουμε διάφορα πηγή που σαν projects, αν δείτε, και επίσης κάτι άλλο που θέλω, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, δημιουργούμε δυναμικά, αν δείτε εδώ το push, new form control, new form control, δημιουργούμε δυναμικά form controls. Εμείς χρησιμοποιούμε στην εφαρμογή reactive forms. Στην άλλη πλευρά μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε reactive forms είτε template driven forms. Τα template driven forms προέρχονται από την LLM και δουλεύουν με data binding με το entity model direct. Όσοι έχετε μελετήσει λίγο άνθρωπο, τα έχετε δει αυτά. Τα reactive forms δουλεύουν μέσα στη φιλοσοφία του reactive programming. Μπορείς να κάνεις unit test πιο εύκολα αν χρειαστεί και έχουν καλύτερο συγχρονισμό γιατί βάζεις τη μέση κατευθείαν στα controls και παίρνεις τη μέση κατευθείαν από τη φόρμα. Επίσης, μπορείς να δημιουργήσεις όπως βλέπετε προγραμματιστικά controls και εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε προγραμματιστικά checkboxes. Γιατί δεν ξέραμε από πριν πόσα είναι τα σχολεία. Θέλαμε να δημιουργήσουμε τόσα checkboxes όσα είναι τα σχολεία. Τα milestones που θέσαμε και κάποια από αυτά τα πετύχαμε ήταν η πρώτη έκδοση τον Ιούνιο που μας πέρασε, η δεύτερη έκδοση που την αποτέλεσμα στην Άγγελα 4 τον Αύγουστο και τώρα από εδώ και πέρα κάποιοι στόχοι που έχουν πεθύνει. Ένα είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον NCC αντί του TSE έτσι ώστε να έχουμε και το Frank Evaluation και το οποίο έχει μια δραματική μείωση των πάντων. Να κάνουμε update σε Angular 5, να έχουμε διαχωρικότητα με άλλα συστήματα και κάποιες ειδικές επιτάσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί. Θα μας δείτε σε αυτό το repository και το production environment είναι σε αυτό το URL. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ήθελα να πω εδώ ότι ήμασταν τέσσερις στην ομάδα. Ο τέταρτος διάλογος δεν μπόρεσε να πει σήμερα, τώρα είναι νοερά μαζί, είναι ο Σταύρος ο Παπαδάκης, ο οποίος είχε να πάει στη Βιέννη για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει. Ο Σταύρος είχε μια συνεισφορά πολύ δυνατή, γιατί έπρεπε να πάνε πέρα, στην ολοκλήρωση του έργου, αλλά και μετά στην παραγωγή του βιβλίου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, γιατί τέτοια αξίχαστη εμπειρία δεν ξέρω να την αναζήσω. Η συνεργασία ήταν νομίζω αυτή που πρέπει να ονειρεύεται κάθε καλοκαίρι. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι.